Θα ήθελα να παρακαλέσω κάτι την ευρύτερη αριστερά καταρχήν στην εθνική αντιπροσωπεία. Νομίζω ότι είναι φρόνιμο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της αριστεράς, να αποφεύγουμε τις ιστορικές υπεραπλουστεύσεις. Και γιατί το λέω αυτό? Άκουσα προηγουμένως την τοποθέτηση του κυρίου Παμφίλη. Ξέρετε, ανεξάρτητα από την ιστορική του πορεία και τα σκαμπανεβάσματά του, ο Ιωάννης Μεταξάς είναι αυτός ο οποίος πρόφερε το όχι στον ναζισμό και στον φασισμό. Να το χαρίσουμε λοιπόν αυτό στη Χρυσή Αυγή είναι λάθος. Εάν πρέπει να βρείτε ιστορικό ανάλογο της Χρυσής Αυγής, θα πρέπει να το βρείτε στον στρατηγό Τσολάκογλου, ο οποίος υπέγραψε τη συνθηκολόγηση στο Βοτονόσι. Και αν θέλετε να μάθετε σε ποιον την υπέγραψε στον στρατηγό Ζεπ Ντίντριχ, ο οποίος ήταν ο μέραρχος της μεραρχίας Αδόλφος Χίτλερ. Αυτό για να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Από εκεί και πέρα τώρα πάμε σε άλλα πράγματα τα οποία αφορούν το σήμερα και όχι το χθες. Συζητήσαμε πάρα πολύ εδώ για την αντισυνταγματικότητα.